Γεια σου. Με τη φράση «ούτως ή άλλως τζάπα τα δίνουμε», αγρότες της Ηλίας πετούν τα προϊόντα τους έξω από τις εισόδους των κτηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και της Εφορίας στον Πύργο, εκεί όπου βρέθηκαν σήμερα για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική όπου τους έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση και τον αφανισμό. 100 περίπου άτομα και από τα 3 μπλόκα των αγροτών στην Ηλία, σε Γιαννιτσοχώρη, Μαραθιά και Κουρτέση, υλοποιώντας σήμερα αποφάσεις που έλαβαν σε συνελεύσεις τους, κατευθύνθηκαν με τα οχήματά τους στον Πύργο, με πρώτο σταθμό την Περιφερειακή Ενότητα, όπου τελεί υποκατάληψη από τους εργολάβους δακοκτονίας. Οι αγρότες δήλωσαν την στήριξη και συμπαράστασή τους στον δίκαιο αγώνα των εργολάβων, που διεκδικούν, έχοντας πίσω τους 300 οικογένειες που δούλεψαν, τα χρήματά τους για την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας. Αίσθηση και συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Γκρουμούτη, όπου παρά τα γυρατιά του και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, βρέθηκε στο συλλαλητήριο και σήκωσε το λάβαρο της Επανάστασης, καταχειροκροτούμενος από το πλήθος των αγροτών. Τι συνάδελφοι, είναι στη δική μας θέληση να πάρει την εξουσία ο ίδιος ο λαός, να πάρει την εξουσία τα παιδιά σας που είναι πουλημένα το εξωτερικό, με εντολή των ανωτέρων έγινε αυτή η απορρόφηση των μορφωμένων στοιχείων. Ξαγοράστηκε και τα χρήματα, και τελειώνω, τα δανεικά που πήραν εδώ οι Γερμανοί όταν ήρθαν εδώ και καίγανε τα χωριά μας, επήρανε και το χρυσό. Αυτό το χρυσό του το έκανε δώρο ο Μακράνιος, ο Παύλος, ο βασιλιάς, που του λέει «Δεν θέλω τα λεφτά τα δανεικά, πάρε την νεολαία από εδώ το μορφωμένο και τα βδά σας σκλαβοπάτερα». Γεια σας, αγώνες και καλή ανατροπή σε ένα σάπιο και άτιμο σύστημα. Γεια σας. Η αγροτιά παλεύει και θα νικήσει. Η αγροτιά παλεύει και θα νικήσει. Εργατιά, αγροτιά, καφώνει και μια γροτιά. Στην συνέχεια οι αγρότες κατευθύνθηκαν πεζοί και φωνάζοντας συνθήματα στο κτίριο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Αγρότες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Αναμένοντας τον προϊστάμενο της Εφορίας για να του επιδώσουν ψήφισμα, αναγνώστηκαν από τον πρόεδρο της ΟΑΣΥ, Χρήστο Γιαννόπουλο, τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες προς την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι τα μέτρα που δρομολογούνται θα είναι η ταφόπλακα για τον αγροτικό κόσμο. Αφήνουμε στην άκρη χρώματα και κόμματα, όπως τόνισαν, και πηγαίνουμε όλοι μαζί, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, μας αφορούν όλους και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι στον αγώνα για να βάλουμε φρένο στις πολιτικές που έχουν στόχο όχι να βοηθήσουν τον αγρότη, αλλά να τον εξοντώσουν. Αφορολόγητο πετρέλαιο να μην μειωθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να μην ισχύσει μείωση επιστροφής του ΦΠΑ, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια. Να δοθούν οι αποζημιώσεις για το χαμένο φυτικό ζωικό κεφάλαιο και για τις εγκαταστάσεις από τις πρόσφατες καταστροφές. Αυτό μπαίνει γιατί. Αυτοί που υποτίθεται ότι δίνουν τα λεφτά και στα άλλα υπουργεία είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Αφορολόγητο το οικογενειακό αγροτικό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να μην πληρώσουν οι φτωχοί αγρότες φόρους για σπίτια, αποθήκες και χωράφια. Το ψήφισμα στην συνέχεια παραδόθηκε σε προϊστάμενο της υπηρεσίας προκειμένου να προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στις εφορίες, Τρίφωνας Καβαθάς. Οι εργαζόμενοι στη ΔΟΗ Πύργου, μέσα σε παρένθεση Πύργου Κρέστανας Ανδρίτσανας Ζαχάρος, συμπαραστεκόμαστε σε κάθε δίκαιο αίτημα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων και θεωρούμε τους εαυτούς μας συνοδοιπόρους στον αγώνα επιβίωσης των εργαζομένων και της κοινωνίας. Να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι ο πρωτογενής για τομέας που είναι οι αγρότες είναι η δυναμική αυτή που θα βγάλει τη χώρα από την αδιέξοδο. Να το καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός. Εάν χάσουμε την παραγωγή μας, θα χάσουμε τη χώρα μας. Εμείς είμαστε με όλους αλληλέγγυοι. Από τη συντονιστική ομάδα στον πλόκο του Κουρτεσίου, βέβαια όλοι μαζί είμαστε ένα κοινό μέτωπο. Δεν μας χωρίζει τίποτα.
Είμαστε συμπαραστεκόμαστε στον κάθε εργατικό κλάδο. Όλοι έχουν πρόβλημα. Όλοι μαζί, μόνο σαν μια γροθιά θα μπορέσουμε να νικήσουμε και να διεκδικήσουμε τα προβλήματα τα οποία μας κλονίζουν και μας λελατούν οικονομικά. Ψήφισμα αλληλεγγύης και συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών εξέδωσε και το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηλίας, με τον πρόεδρο Άγγελο Μπούζη και αρκετά μέλη να παραβρίσκονται στη σημερινή κινητοποίηση, όπως επίσης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Καραπάνος και ο Γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής του ΚΚΕ Χρήστος Γιάνναρος. Όλοι οι άνθρωποι του ΜΟΧΤΟΥ εκτιμάμε ότι ενιαία πρέπει να δώσουν την πάλη τους στον αγώνα τους σε αυτή τη βάρβαρη, ναι, τη φασιστική πολιτική που είναι εις βάρος των οικογενειών μας και εμάς και των παιδιών μας αύριο. Έτσι όπως πάνε, η κατάσταση θα πάει 200 χρόνια πίσω, όταν θα δούλευε ο κόσμος ήλιο με ήλιο για ένα αντίδωρο ψωμιού, για ένα κομμάτι. Και εκείνο δεν θα είναι καθαρό. Καταλαβαίνετε ότι και μόνο από αυτή την κατάσταση έχουμε υποχρέωση να είμαστε μαζί. Οι αγρότες σε μια συμβολική κίνηση πέταξαν αγροτικά προϊόντα στην είσοδο της εφορίας και αποχώρησαν. Ο πρόεδρος της ΟΑΣΥ απίφθινε κάλεσμα στους αγρότες αλλά και σε φορείς και στους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών και να παρευρεθούν το Σάββατο το μεσημέρι στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στον μπλόκο των αγροτών στη Μαραθιά.